Πάσχων προπολού, απέθανε πτωχός και λυσμονημένος σχεδόν εν το πτωχοκομείο ο μόνος Κύπριος ποιητής Βασίλειος Μιχαηλίδης. Ούτινο σε πατριωτικές στροφέ και τα διχτικά σατυρικά βέλη, ηχονάλωτε το σάκι συγκινήσει την πόλη. Προοριστής υπό του αηδήμου θείου του Κητίου Κυπριανού να γίνει ζωγράφος, είχε να αποσταλεί νεότατος εις Ιταλίαν, αλλά ταχαίως η ψυχή του ποιητού εξεδήλωσε την αληθινή της κλίση. Δυστυχώς ο Μιχαηλίδης, ελείψη πνευματικής μορφώσεως, δεν ειδηνήθη και ως ποιητής να εκδηλώσει όλη τη δύναμη της ποιητικής του εμπνεύσεως και έτσι αποτυχών ο ζωγράφος και μη δυνάμενος να ζει ως ποιητής, κατήντησε να γίνει νοσοκόμος. Αλλά και ούτω ο Μιχαηλίδης έμεινε πάντοτε ποιητής και η γνησία κυπριακή του Μούσα έφτασε πολλάκις και μέχρι των συνόρων της αληθινής τέχνης. Τα ποίηματά του εξεδόθησαν εις δύο τομίδια, αλλά πολλά, τα περισσότερα ίσως, μένουν είναι ακόμη ανέκδοτα. Επίτηνα δε χρόνων εξέδιδε και σατυρικήν εφιεστά την εφημερίδαν τον Διάβολο. Η κηδεία του εγένετο δημοσία δαπάνη μετά αρκετής μεγαλοπρεπίας. Το δε φερετρόν του εκαλύπτετο από κλόνους Δάφνης και Φινίκων. Το νεκρόν του ποιητού απεχαιρέτησαν ευγλώτως οι κύριοι κύριοι Νίκ Λιλανίτης, Αλφα Κάπα Πιλαβάκης και Γιάνγκος Ηλιάδης. Του τελευταίου η ποιητική προσφώνησης έχει ως εξής. Ήσυχα, ήσυχα και μέσα στην παντοτινή ποιητική φτώχεια και αφάνεια, ξεψύχησε ο μοναδικός ίσως Κυπριώτης ποιητής, ο Βασίλης Μιχαηλίδης.